Ηράκλειον αξίζει είναι το όνομα της παράταξης με επικεφαλής την άλλοτε βουλευτή και νομαρχή Ηρακλείου Ευαγγελία Σχοιναράκη Λιάκη, με την οποία διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο πρώην Φουγάρο, η κυρία Σχοιναράκη Λιάκη αναφέρθηκε στα σχέδια για τις επόμενες κινήσεις της, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του συνδυασμού της. Το Ηράκλειο αξίζει είναι ο συνδυασμός που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και το Ηράκλειο το αξίζει. Αξίζει γιατί εμείς ζούμε σε αυτή την πόλη. Την πονάμε και την αγαπάμε. Πιστεύουμε στην προοπτική της. Και το αξίζει γιατί αναζητεί το κάτι διαφορετικό. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η υποψήφια δήμαρχος αναφέρθηκε στην απόφαση της να θέσει υποψηφιότητα για το Δήμο Ηρακλείου και τόνισε πως ήταν μια συλλογική απόφαση με μεγάλη ευθύνη, προκειμένου, όπως διευκρίνησε, όλοι μαζί να οδηγήσουμε το Ηράκλειο στο δρόμο της ανάπτυξης. Αξίζει το Ηράκλειο να προχωρήσει. Αξίζει το Ηράκλειο να βγει μπροστά. Αξίζει το Ηράκλειο μια καλύτερη τύχη. Και η απόφαση ήρθε αβίαστα, φίλες και φίλοι. Η υποψήφια δήμαρχος δεσμεύτηκε για μια νέα τοπική διακυβέρνηση, γιατί το Ηράκλειο αξίζει να έχει, όπως τόνισε, στρατηγικό σχεδιασμό, συλλογική διαχείριση, ολοκληρωμένο οικοσύστημα υποδομών, ισχυρή κοινωνική προστασία, κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομική αυτοτέλεια, όπως τόνισε, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ρόλο που θα πρέπει να έχει το Πανεπιστήμιο Ηρακλείου και το ΙΤΕ, που οφείλουν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη με νέες ιδέες που θα βελτιώσουν τόσο την καθημερινότητα των πολιτών, όσο και την ταυτότητα του Δήμου Ηρακλείου. Θα ήθελα πολύ σε ένα τέτοιο Ηράκλειο να ζήσουν και τα παιδιά μας. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο ακριβώς θα θέλατε κι εσείς. Ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να βασίζεται σε συνθέσεις, σε πνεύμα συνεργασίας και συνέργειες δυναμικές για το άλλο.